στα πλαίσια της μεγάλης προσπάθειας που κάνει ο Δήμος και η ΔΕΙΑ να βελτιώσουμε τις συνθήκες του οδικού μας δικτύου. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν ένα τμήμα το οποίο έπασχε ιδιαιτέρως και βρίσκεται εδώ στην οδό Ακροτηρίου, είναι στην περιοχή που είναι οι εργατικές κατοικίες πάνω σε μια μεγάλη στροφή. Αποφάσισαμε η ΔΕΙΑ να επέμβει με μια αρκετά μεγάλη παρέμβαση που αφορά περίπου μισό χιλιόμετρο και να βελτιώσει την κατάσταση του οδοστρώματος, διότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Πέραν από τις φθορές που έχουν τα οχήματα που κινούνται πάνω, έχουμε και σοβαρούς κινδύνους εξαιτίας των ανομαλιών που έχει αυτό το τμήμα. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑΧ αποκαθιστά ένα τμήμα στο οποίο βεβαίως από κάτω έχει γίνει παλαιότερα έργο και έχουν περαστεί οι απαραίτητες σωληνώσεις αποχέτευσης, όμως η αποκατάσταση δεν ήταν αυτή που έπρεπε και έτσι ερχόμαστε να διορθώσουμε κάτι το οποίο νομίζω ότι ζητάνε στην κυριολεξία όλοι οι χαλιώτες που καθημερινά κινούνται από και προς το Ακροτήρι και δεν είναι λίγοι. Δήμαρχε, ακούσαμε κάποια παράπονα από τα δεσματάρχες ότι τέλος πάντων. Θέλω να πω προς όλους τους συμπολίτες μας ότι όταν βλέπουν να γίνεται έργο θα πρέπει όλοι να χαίρονται και οι μικρές ενοχλήσεις θα πρέπει να μην αποτελούν αντικείμενο στενοχώριας για κανένα. Αυτό μάλιστα το έργο πρέπει να πω στους αγαπητούς ανθρώπους και καταστηματάρχες που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή, ότι κανονικά ο χρόνος ήταν 4 ή 5 ημερών και τον έχουμε συντμήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο εργολάβος δέχτηκε ο άνθρωπος να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τελειώσει χωρίς ενοχλήσεις ιδιαίτερες αυτό το σημαντικό τμήμα. Άρα τη Δευτέρα θα είναι ανοιχτά και τα δύο ρεύματα. Τη Δευτέρα θέλω να προαναγγείλω ότι ο δρόμος θα είναι ελεύθερος σε κυκλοφορία.